Ενδιαφέροντα θέματα και πρέπει να σας πω ότι η ανάλυση που κάνουμε εδώ των γεγονότων έχει και ευρύτερη απήχηση και είναι καλή αυτή η επιλογή που κάναμε εδώ να θίγουμε κάποια θέματα από την εκκλησιαστική επικαιρότητα με νυφαλιότητα και με αντικειμενικότητα. Την προηγουμένη Κυριακή, από αυτά που είχα σκοπό να σας παρουσιάσω, παρέλειψα μερικά γιατί δεν μας πήρε η ώρα. Και θα τα παρουσιάσω σήμερα σύντομα για να έρθουμε στα καινούργια θέματα επικαιρότητος. Είχα λοιπόν σημειώσει εδώ να σας παρουσιάσω από ορισμένα έντυπα, ορισμένα θέματα τα οποία θίγονται και τα έντυπα αυτά τα οποία επέλεξα είναι το περιοδικό Σωτήρ, της αδελφότητος Σωτήρ, το οποίο πάντοτε έχει πάρα πολύ καλά σχόλια και πολύ καλές γνώμες. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, διότι η ψυχή και ο συντονιστής είναι ο πολύ λαμπρός και συνετός θεολόγος ο Νικόλαος ο Βασιλιάδης. Εδώ λοιπόν στο τεύχος του Νοεμβρίου, σε ένα τεύχος του Νοεμβρίου, υπάρχει ένα σχόλιο που έχει σχέση με την διακοπή των διαλόγων. Παίρνει ευκαιρία λοιπόν ο σχολιαστής, δεν ξέρω ποιος είναι, και λέει ότι σε ορισμένες χριστιανικές ομολογίες βεβηλώνονται τα ιερά μυστήρια. Και σαν παράδειγμα βεβηλώσεως των ιερών μυστηρίων αναφέρει ότι αυτή η αιρετική είναι η Αγγλικανική Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία, σκεφτείτε τώρα, αποφάσισαν να στέλνουν την Θεία Κοινωνία με το ταχυδρομείο, μετά την ταχυδρομική ψήφο έρχεται τώρα και η ταχυδρομική Θεία Κοινωνία. Είναι η απάντηση της Επισκοπικής Εκκλησίας Παραφιάδος της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Βρετανίας στην απομάκρυση των νέων από τον οίκο του Θεού. Επειδή οι νέοι δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, θα τους στέλνουν με γράμμα τη Θεία Κοινωνία. Και έχει εδώ, λέει, μια όστια θα κοστίζει περίπου 2,5 ευρώ, ενώ το πακέτο των 500 είναι πιο οικονομικό, καθώς στοιχίζει μόλις 11,5 ευρώ. 500 όστιες, εμπορευματοποίηση και κέρδος και ανοησίες. Και λέει το σχόλιο του Ορθοδόξου τύπου, κυρίως το επέλεξα γι' αυτό. Το ερώτημα που ανακύπτει άμεσα, το ερώτημα που ανακύπτει άμεσα είναι γιατί επιμένουμε να συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, δηλαδή σε όλο αυτό το αμαρτωλό και υβριστικό του προσώπου του Θεού και των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας συνοθήλευμα και να το αποκαλούμε μάλιστα αδελφές εκκλησίες. Αυτοί εκτροχιάζονται συνεχώς και υπάρχει κίνδυνος να παρασύρουν και εμάς στον κατήφορο. Και μήπως δεν μας παρέσυραν. Επί τη ευκαιρία ας πω, το έχω σημειώσει εδώ για τα σημερινά θέματα, να και λέει για βεβήλωση των ιερών μυστηρίων από τους Αγγλικανούς, βεβηλώσαμε και εμείς τον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην Αθήνα. Ήδη παρακαλώ. Ας το πω εδώ με την ευκαιρία αυτή εδώ. Ήδη την περασμένη Κυριακή υπήρχε μία αναγγελία αυτού που θα γινόταν και το σχολιάσαμε εδώ, αλλά κάποιος μου τηλεφώνησε όταν αυτό παρουσιαζόταν στην τηλεόραση και δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή όντως μέσα στην εκκλησία μπουζούκια και βιολιά και τραγουδιστές και αηδοί. Επρόκειτο και πρόκειται περί βεβηλώσεως, περί πρωτοφανούς ενεργίας, κακής της ενεργίας του Αρχιεπισκόπου. Θα πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριώτητος να βρει κάθε τρόπο να αποκαθάρει και τον Ιερό Ναό και το πλήρωμα της Εκκλησίας από αυτήν την βέβηλη πράξη που έκανε και να ζητήσει συγγνώμη. Είχαν δίκαιο όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται έξω από τον Ναό. Και δεν ήταν φασίστες και ρατσιστές. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάμε και να διαμαρτυρηθούμε. Και να κάνω εδώ μερικές σκέψεις. Έχω σημειώσει για το θέμα αυτό της βεβηλώσεως του Ιερού Ναού. Δεν λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία τα σφύρας εν σοφία, κλείστε τις πόρτες, μην μπουν μέσα ακατήχητοι, μην μπουν μέσα βέβηλοι. Και κάποιες φορές εδώ σας παρουσίασα από τον Άγιο Νικόδημο
από τη Χριστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου, δεν διαβάζουν οι επίσκοποι μας, δεν διαβάζει ο Μακαριώτης, διαβάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Ας διαβάσουν τη Χριστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου, που λέει ότι χορούς και τραγούδια και οαιδούς και βιολιά και τα λοιπά, όχι στην εκκλησία, ούτε στα σπίτια μας πρέπει να τα παίρνουμε. Και ότι όλα αυτά είναι του διαβόλου. Ο διάβολος ήταν μέσα στον ιερό του ναό του Αγίου Παντελεήμονος με τα βιολιά και με όλα τα άλλα και με τους τραγουδιστές. Και στο τέλος λέμε τα Άγια της Αγίης. Και ο ιερός ναός το σύνολό του είναι Άγιο. Βεβαίως τα Άγια της Αγίης εννοεί τη Θεία Ευχαριστία. Θα δώσουμε τη Θεία Ευχαριστία στους Αγίους. Αλλά και όλος ο ναός είναι Άγιος. Και αυτοί που μπαίνουν μέσα στο ναό πρέπει να έχουν κάποιο σεβασμό. Να έχουν μέσα τους κάποια αποθέματα αγιότητος για να μπουν μέσα στο ναό, κάποια ευλάβεια, κάποια ευσέβεια. Και δεν υπήρχε καμία ευσέβεια σε όλο το σκηνικό. Και να πω επίσης ότι εδώ απαγορεύεται στις γυναίκες μέσα στο ναό να μιλήσουν, να διδάξουν. Και εδώ είχαμε τραγουδίστριες οι οποίες τραγουδούσαν μέσα στο ναό. Τραγουδούσαν. Ίσως ενθυμίστε ορισμένοι από εσάς που μετήχανε του προσκυνήματος που κάναμε στην Ρωσία, ότι όταν πήγαμε πάνω σε μια πόλη κοντά στην Αγία Πετρούπολη και πήγαμε να προσκυνήσουμε, νομίζω στο Βλαδιμίρ, και πήγαμε συνηθισμένοι όλοι εμείς, πήγαμε να προσκυνήσουμε το τέμπλο, τις εικόνες του τέμπλου, ξαφνικά πετάχθηκαν 4-5 νεοκόρισες μπροστά και μας εμπόδισαν από το να πάμε κοντά στο τέμπλο. Και τώρα εδώ με ακάθαρτα χείλη και με ακάθαρτα μυαλά όλοι αυτοί οι τραγουδιστάδες και οι αηδοί εκεί μέσα στον ιερό ναό είναι πρωτάκουστο πράγμα, πρωτοφανές πράγμα. Γι' αυτό λέω, αυτό που κάνουν οι ξένοι, αυτό που έκαναν οι ξένοι, οι Αγγλικανοί και οι Παπικοί και οι άλλοι, όργανα και μπουζούκια και βιολιά και τραγουδιστάς μέσα στη Θεία Λειτουργία, το κάνει τώρα και ο Αρχιεπίσκοπος. Και είναι πολύ μεγάλη βλασφημία. Είναι πολύ μεγάλη βλασφημία αυτό το οποίο έγινε και επαναλαμβάνω, πρέπει αυτό να αποκατασταθεί. Είχα σημειώσει εδώ και επίσης έχω ένα κείμενο, δεν θα διαβάσω όμως, έχω μία επιστολή των κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονος από το διαδίκτυο. Είναι να τη διαβάζεις και να κλαις. Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της περιοχής των Ακαρνών προς τον Αρχιεπίσκοπο και προς τον Πρόεδρο, γιατί επέτρεψαν όχι να βεβηλωθεί ο ναός μόνο, αλλά η περιοχή τους όλη να γίνει κέντρο μεταναστών και να μην μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους εκεί. Έγκλημα και τα λοιπά, όλα ένα συγκινητικό γράμμα. Και αντί να λάβουν μέτρα ώστε η περιοχή αυτή να αποκατασταθεί στην προηγουμένη της κατάσταση, πηγαίνουν δήθεν μέσα στο ναό για να δείξουν ότι δεν είναι εναντίον των μεταναστών, δεν είναι εναντίον των εγκλημάτων και γράφουν μια επιστολή. Και βέβαια τι περιμένει κανένας, και από το διαδίκτυο εδώ έχω ένα έγγραφο, ένα κείμενο, ο συνασπισμός στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο για την ενέργειά του αυτή. Τι περιμένει κανείς από τον συνασπισμό. Λοιπόν, επανέρχομαι, παρακαλώ, είπα να είμαστε συγκρατημένοι στις εκδηλώσεις μας, διότι γράφονται αυτά στην κάμερα. Το είπα, το ξεχνάτε, δεν θα το θυμάστε πάντοτε. Από τον Σωτήρα λοιπόν έχουμε το σχόλιο αυτόν τον κατήφορο, τη βεβήλωση των ιερών μυστηρίων, και να φτάσαμε κι εμείς και επηρεαζόμαστε, και ό,τι κάνουν έξω οι Προτεστάντες και οι άλλοι, αρχίζουμε και τα κάνουμε κι εμείς. Επίσης, από το περιοδικό επίσης του Σωτήρος, το νεανικό περιοδικό, το φοιτητικό περιοδικό «Οι δράσεις μας». Έχω σημειώσει εδώ ότι έχει μέσα, είναι το τεύχος του Νοεμβρίου και αυτό, το τεύχος 483, έχει εξαιρετικά κείμενα για την οικονομική κρίση. Εξαιρετικά κείμενα. Ένα από τα κείμενα αυτά είναι μια επιστολή που έστειλε ο κύριος Βασίλειος Νικόπουλος, πρόεδρος του Αρείου Πάγου και φυσικός πατέρας της Χαράς της Νικοπούλου. Ήταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βασίλειος Νικόπουλος. Εδώ λοιπόν έχει μια επιστολή στην οποία παρουσιάζει τα αίτια της σημερινής κρίσης της χώρας και η ελπίδα της σωτηρίας μας. Είναι πολύ σκληρός με τους πολιτικούς, πάρα πολύ σκληρός με τους πολιτικούς. Εδώ παρουσιάζει μάλιστα ένα κείμενο του Παπαδιαμάντη, που το βρήκε, για να χαρακτηρίσει τους πολιτικούς. Πολύ σκληρό κείμενο, θα το διαβάσω το κείμενο αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι λέει και η λογοτεχνία μας και η γραμματεία μας. Λέει λοιπόν, γιατί στα αλήθεια η πολιτική και η εκάστοτε πολιτική μας
αποδείχθηκαν διαχρονικώς επιβλαβείς και επικίνδυνοι για την πατρίδα μας. Την απάντηση στο αγωνιώδες αυτό ερώτημα μας τη δίνει ο μεγάλος Έλληνας διηγηματογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Ντοστογεύσκη των Ελλήνων, ο Άγιος των Γραμμάτων μας. Θα τη βρούμε στο αξεπέραστο μυθιστόρημά του «Η έμπορη των εθνών», όπου ο Παπαδιαμάντης αποδίδει την κακοδαιμονία των πολιτικών μας στις απαρχές, στις ρίζες, στη γενεαλογία, ειδικότερα της ίδιας της πολιτικής. Ποια είναι η γενεαλογία της πολιτικής? Από πού βγαίνει η πολιτική? Είναι πολύ σκληρό κείμενο του Παπαδιαμάντη, είναι. Το υιοθετεί ο Νικόπουλος και το παρουσιάζει. Ακούστε λοιπόν. Ιδού λοιπόν τι γράφει σχετικώς επί του σοβαρωτάτου τούτου θέματος που έχει τις ρίζες της η πολιτική. Λέει λοιπόν εισαγωγικά: «Η γενεαλογία της πολιτικής είναι συνεχής και γνησία κατά τους προγόνους της. Η αργία εγέννησε την παινία. Η παινία έτεκε την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξην. Η όρεξη εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος του μάνα της πολιτικής είναι η ληστεία». Αμφιβάλλει μήπως κανείς ότι οι πολιτικοί μας με τις πράξεις και τις πολιτικές τους δικαίωσαν και δικαιώνουν μέχρι σήμερα δυστυχώς την πολιτική αυτή γενεαλογία τους? Τώρα επί τη ευκαιρία, μια και αναφέρομαι στο θέμα αυτό για να συντομεύουμε και τα υπόλοιπα θέματα, μου εστάλει από το Άγιον Όρος ένα κείμενο εκπληκτικό, το οποίο πρέπει να έλθει στα χέρια όλων των Ελλήνων. Το κείμενο αυτό να φωτογράφει έχει σαν τίτλο «Αποκαλύψεις σοκ από στρατηγό εν αποστρατεία του ελληνικού στρατού», με τίτλο «Γνωρίζω πολλά». Αλφα κάπα υποστράτηγος εν αποστρατεία, και υπάρχει σε σελίδα του διαδικτύου. Δεν είναι κρυφό κείμενο. Αυτός ο υποστράτηγος έβαλε το κείμενο αυτό σε σελίδα του διαδικτύου. Εγώ στην αρχή λέω μην το παρουσιάσουμε, μην το δημοσιεύσουμε, αλλά μου είπαν άλλοι όχι πάτερ, αφού είναι στο διαδίκτυο μπορείτε να το κυκλοφορήσετε. Λοιπόν, είναι 9 σελίδες κείμενο. Σας λέω μόνον μερικούς τίτλους. Είναι φοβερό κείμενο. Δείχνει για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η αναταραχή στα Βαλκάνια? Όλη η αναταραχή. Γιατί αμφισβητούνται τα σύνορά μας? Γιατί ιδιαίτερα η Ελλάδα υφίσταται όλη αυτή την κρίση? Από πότε έχει αρχίσει αυτή η κρίση? Και τα παρουσιάζει αυτός ο υποστράτηγος, ο οποίος προφανώς ήταν σε αποστολές διπλωματικές έξω, ήταν επιτελικός τέλεχος του στρατού. Μερικοί από τους τίτλους. Ας σας πω μόνο την αρχή. Θλίβομαι στα αλήθεια που ένα έθνος ηρώων, το έθνος μας, κατάντησε εθνάριο. Μία σπόνδυλη κοινωνία που κυβερνάται επί πεντηκονταετία από τρεις οικογένειες, που κατάντησαν την πατρίδα να σέρνεται πενόμενη, καταχρεωμένη, κάτι ανάμεσα σε προτεκτοράτο και απικία. Θλίβομαι γιατί υπηρέτησα συνειδητά αυτήν την πατρίδα, με όνειρα, με ελπίδες, όλοι μας. Όπως την υπηρέτησαν χιλιάδες άλλοι, αφιέρωσα τα καλύτερα χρόνια μου, δεκαετίες ολόκληρες, στην υπεράσπιση των Άγιων Κομμάτων μας. Χειμώνες ατελείωτοι στα λασπόνερα του Εύρου, λιοπύργια αυγουστιάτικα στα ξερονίσια του Αιγαίου μας. Δεν μίλησα τότε. Και ταλανίζει τον εαυτό του γιατί δεν μίλησε. Ήλπιζα, όπως και οι συνάδελφοί μου, όπως όλοι μας. Και να που τώρα φτάνουμε στο τέλος του κατήφορου. Και η πατρίδα διαλύεται. Και λέω και αναρωτιέμαι, δεν πρέπει να σπάσει η σιωπή? Δεν πρέπει να ανοίξουμε τις ψυχές μας? Δεν πρέπει να κοιταχτούμε στους καθρέπτες και να αναρωτηθούμε τι πατρίδα θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας? Πού είναι τώρα οι εθνικές μας επάρξεις? Ανησυχώ. Πολύ ανησυχούμε. Την πατρίδα ουκ ελάτο παραδώσω. Γι' αυτό ας μιλήσουμε καθαρά και εξάστερα. Δεν γνωρίζουμε τάχατε στην αλήθεια? Πολλοί και γνωρίζουν πολλά. Γράφονται τόσα.
Δεν σας λέω όμως άλλα, θα το φοροτυπήσω και θα σας το δώσω. Τώρα, εκτός από την δράση που έχει και πολλά άλλα επίκαιρα, από το προηγούμενο είχα σημειώσει επίσης να σας παρουσιάσω και ένα εξαιρετικό έντυπο, την χριστιανική βιβλιογραφία του Στυλιανού Λαγουρού. Ο Στυλιανός Λαγουρός είναι ένας θεολόγος ηλικιωμένος, ο οποίος εκδίδει το θαυμάσιο αυτό έντυπο χριστιανική βιβλιογραφία, που εμένα με εκπλήττει κάθε φορά για τα κείμενα που δημοσιεύει και για την ορθότητα των κρίσεών της και την αυστηρά παραδοσιακή και ορθόδοξη γραμμή. Εδώ έχει ένα, γράφω μπράβο επάνω, έχει ένα πρώτο άρθρο του εκδότου με τίτλο «Η γλώσσα της συγκυρίας». Το νόημα του άρθρου αυτού είναι ότι καλά δεν βλέπουν ορισμένοι από τους επισκόπους, από τους αρχιερείς, από τους κληρικούς ότι υπάρχει αγώνας εναντίον της ελληνικής γλώσσας, ότι προσπαθούν όλοι να καταργήσουν την ελληνική γλώσσα και βρήκαν τώρα αυτήν την κακή συγκυρία να μιλούν και αυτοί για μεταφράσεις των κειμένων μας, μεταφράσεις των λόγων της λατρείας, των κειμένων της λατρείας, και μόνον το ότι υπάρχει αυτή η συγκυρία, αν δεν είχαμε αυτήν την καταιγίδα του πολέμου εναντίον της γλώσσας, ίσως να υπήρχε ένας προβληματισμός. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι τώρα όλα αυτά γίνονται για να καταστραφεί η γλώσσα μας παντελώς, ακόμη και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η γλώσσα της συγκυρίας. Επίσης, κάνει και μερικά άλλα σχόλια εδώ για το κακό χάλι του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και ας αφήσω τα άλλα, απλώς ήθελα το έντυπο να σας δείξω, είναι πολύ ενδιαφέρον και όπως είπα πρέπει να γράφεστε και συνδρομητές τα έντυπα αυτά, και έτσι για να έχουμε για κάτι χαριτωμένο εδώ στην επικαιρότητα, έχει ένα πολύ ωραίο ποίημα για τη μητέρα του Νίκου Καμβίση. Σε όλα τα περιοδικά, ανάμεσα στα αγωνιστικά θέματα, υπάρχουν και θέματα διδακτικά και πολύ ωραία λογοτεχνικά κείμενα. Εδώ λοιπόν από τη συλλογή του Νίκου Καμβίση «Μυστική διάβαση εκδόσεων Τίνος», ας σημειώσω ότι ο εκδότης του περιοδικού αυτού είναι υπεύθυνος των εκδόσεων Τίνος. Το ποίημα λοιπόν αυτό, δέστε τι ωραίο που είναι για τη μητέρα. «Ερχόμουν στο σπίτι μας μετά το σχολείο και εσύ πάντα με περίμενες στην εξώπορτα. Δεν ξέρω από ποια απόσταση μπορούσες να ακούς τα βήματά μου. Μου έλεγες ότι έφερνα στα μαλλιά μου το άρωμα του σχολείου. Έψαχνες στην τσάντα μου να βρεις το τετράδιο της αντιγραφής. Όταν έβλεπες το άριστα, μ' αγκάλιαζες τόσο σφιχτά και εγώ παραδεινόμουν χωρίς αντίσταση. Ήσουν η μητέρα. Μια έκπληξη μέσα στον μικρό μου κόσμο. Τώρα, καθώς τα χρόνια έγιναν πια αναμνήσεις, και τα πόδια μου βαριά και ασήκωτα δυσκολεύονται να υπακούσουν. Θυμάμαι τα ιθαλή χρόνια των περασμένων εποχών. Καλοκαίρια με ουρανό γεμάτο χελιδόνια. Χειμώνες με παραμύθια της γιαγιάς κοντά στο τζάκι, καθώς το χιόνι άπλωνε τα λευκά σεντόνια του. Αν κάποτε θελήσει η χάρη σου, Κύριε, να ξαναγυρίσω στους ανθισμένους κήπους σου, σε οικετεύω. Μην ξεχάσεις να στείλεις κοντά μου τη μάνα μου. Θα έχω όπως τότε μια τσάντα γεμάτη με προσευχές και ποίηματα. Και αν έχω πάρει καλό βαθμό και σε αυτά, η μητέρα μου θα είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη όπως τότε. Συγχωρήστε μου τη συγκίνηση. Λοιπόν, ερχόμαστε στα καινούργια επίκαιρα. Αναφερθήκαμε στο θέμα της βεβηλώσεως του Ιερού Ναού. Ένα δεύτερο θέμα που εσημείωσα είναι το μάθημα των θρησκευτικών και η ευθύνη πολλών. Είχα φέρει εδώ να σας δείξω και να σας διαβάσω, δεν έχουμε καιρό, το γράμμα που έστειλαν οι κάτοικοι του Παντελήμωνος στον Αρχιεπίσκοπο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μάθημα των θρησκευτικών λοιπόν και οι ευθύνες πολλών.
Τι θέλω να πω στο θέμα αυτό, ότι υπάρχει προγραμματισμός και μεθόδευση το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία ή να γίνει προαιρετικό και επομένως να επιλέγεται από μικρό αριθμό μαθητών και ουσιαστικώς να αχρηστευτεί το μάθημα των θρησκευτικών ως προαιρετικό, συκοφαντούμενο κτλ. Ή να αλλάξει χαρακτήρα και να πάψει το μάθημα των θρησκευτικών να είναι μάθημα ορθόδοξο, ορθοδόξου κατηχήσεως, να παρουσιάζει την ορθοδοξία, τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να γίνει μάθημα θρησκεολογίας. Και δυστυχώς αυτές οι επιδιώξεις είναι εμφανέστατες, μεθοδεύονται από την κυβέρνηση, μεθοδεύονται από μερικούς θεολόγους οι οποίοι δεν αντιδρούν και δυστυχώς δεν αντιδρά και η Εκκλησία στο θέμα αυτό. Και όχι μόνο δεν αντιδράει η Εκκλησία, αλλά πρόσωπα τα οποία είναι υπέρ αυτών των κατευθύνσεων, υπέρ της μειώσεως του μαθήματος των θρησκευτικών, η Εκκλησία τα περιθάλπει, τους δίδει αξιώματα, τους δίδει θέσεις, χρησιμοποιεί ως συμβούλους τα πρόσωπα αυτά. Το φαντάζεστε αυτό? Η Εκκλησία να χρησιμοποιεί ως συμβούλους και να δίνει θέσεις επιτελικές σε θεολόγους οι οποίοι θέλουν να καταργήσουν το μάθημα των θρησκευτικών? Αυτό μου φέρνει στο νου, και κυρίως αυτό θέλω να περάσει, ότι κάτι ανάλογο επιχειρήθηκε για παλαιότερα και τότε ευτυχώς ξεσηκωθήκαμε οι θεολόγοι και ξεσηκώθηκε και η Εκκλησία με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο των Σεραφείμ. Αυτά που τώρα επιχειρεί να κάνει το Πασόκ στη γύρανση του, στο γύρας του, είχε επιχειρήσει να τα κάνει στην νεότητά του, όταν είχε αναλάβει ο Ανδρέας Παπανδρέου και η διακυβέρνηση της χώρας. Τότε όλοι αυτοί οι εκκλησιομάχοι είχαν βρει την ευκαιρία να προχωρήσουν σε όλες τις κατευθύνσεις αυτές, χωρισμός εκκλησίας και κράτους, το μάθημα των θρησκευτικών, όλα τα άλλα να μπουν στην άκρη. Να αλλάξουμε το περιεχόμενο των μαθημάτων, να κάνουμε καινούργια αναλυτικά προγράμματα, να βάλουμε συγγραφείς να γράψουν τα ευλία των θρησκευτικών όπως εμείς τα θέλουμε. Τότε λοιπόν οι ενώσεις των θεολόγων και η Πανελλήνιος Ένωση Θεολόγων, αλλά και η Ένωση Θεολόγων Βορειοδέα, της οποίας τότε είχα αναλάβει την ευθύνη ως λαϊκός θεολόγος μετά από παράκληση θεολόγων, καθηγητών. Ήρθαν κάποια φορά και με βρήκανε πάνω στη Μονή Βλατάδων, όπου ήμουν αναπληρωτής έφορος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. Ήθελα να έχουν ένα πανεπιστημιακό επικεφαλής τους και κάναμε τότε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και τα αποτρέψαμε όλα αυτά. Τα αποτρέψαμε μέχρι τέτοιου σημείου, ώστε ενώ είχε ιδρυθεί ένας θεολογικός σύνδεσμος φιλικός προς την κυβέρνηση για να συμβουλεύει την κυβέρνηση, αποτελούμενος από θεολόγους της κυβερνήσεως κυβερνητικούς, τους οποίους επρόκειτο η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ως συμβούλους, αυτός ο θεολογικός σύνδεσμος έπαθε βατερλό από τους αγώνες που κάναμε τότε ως θεολόγοι και που είχαμε τη συμπαράσταση και της διοικούς της Εκκλησίας. Τώρα συμβαίνουν περίπου τα ίδια χωρίς η διοικούσα Εκκλησία να συμπαρίσταται και χωρίς ακόμη και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να μπαίνουν μπροστά. Τότε εκείνος ο θεολογικός σύνδεσμος έπαθε τέτοιο βατερλό που όταν έγιναν οι εκλογές στην Ένωση Θεολόγων Βορείου Ελλάδος δεν έβγαλε ούτε ένα μέλος στο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο. Ούτε ένα μέλος, ούτε ένα μέλος. Κατάλαβαν οι θεολόγοι τότε που πηγαίνουν αυτοί οι κυβερνητικοί σύμβουλοι και τους άφησαν στο περιθώριο. Τώρα υπάρχει κάτι ανάλογο. Έχει δημιουργηθεί ένας ανάλογος σύλλογος θεολόγων καιρός. Τώρα ιδρύθηκε. Και αυτόν τον σύλλογο που αποτελείται από εξυγχρονιστικούς, από προοδευτικούς, από οικουμενιστάς θεολόγους, από θεολόγους οι οποίοι συμπαθούν την νοοτροπία της Ακαδημίας του Βόλου, της Θεολογικής Ακαδημίας, αυτούς λοιπόν τους θεολόγους αυτού του συνδέσμου του καιρού ακούει η κυβέρνηση, όπως άκουγε και τότε τον θεολογικό σύνδεσμο, και εδώ δεν ακούει τις επίσημες οργανώσεις των θεολόγων. Και έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι επίσημες οργανώσεις των θεολόγων. Ακούστε λοιπόν δικαιολογημένα εδώ τι συμβαίνουν. Εδώ η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ζήτησε να έχει μία συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας.
και τους δέχθηκε η Υπουργός Παιδείας. Και έχει εδώ τα πρόσωπα τα οποία μετήχαν σε αυτή τη συνάντηση της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων και της Υπουργού Παιδείας. Εκ μέρους της ΠΕΘ μετήχαν οι κύριοι Ηλίας Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ηλίας Μπάκος, Γενικός Γραμματεύς, Ιωάννης Τσάνγκας, Ειδικός Γραμματέας, Απόστολος Κατοπόδης Κοσμήτορας, το μέλος Αντώνιος το Κατλίδης και ο συνάδελφος θεολόγος συγγραφέας Ευάγγελος Πονηρός. Ο κύριος Ναυρίδης, ένας από τους συμβούλους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που συμβουλεύει την κυβέρνηση, αυτό είναι της Ενώσεως Θεολόγων, αυτά που λένε εδώ, Πανελλήνιος Ένωσης Θεολόγων, αντιμετώπισε το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών με προσοχή και ενδιαφέρον και με θεώρηση εθνική και θρησκευτική για τα θέματα της παιδείας και τόνισε τη θέση του μαθήματος στο νέο σχολείο, δημοτικό και γυμνάσιο, ο ένας από τους συμβούλους. Ο άλλος, δύο συμβούλους έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθορίζει τα πάντα. Αυτό συμβουλεύεται η κυβέρνηση. Ακούστε ο άλλος ο σύμβουλος, ο κύριος Γιανγκάζογλου, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα κατηχητικό-δογματικό και ότι πρέπει να είναι μάθημα για όλους, θρησκεολογικό-πολιτιστικό. Είπε ότι από το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει να απαλλάσσονται και οι ορθόδοξοι μαθητές. Και μας ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταρτιστεί ομάδα εργασίας, ακούστε τώρα, ομάδα εργασίας για τον καταρτισμό προγραμμάτων σπουδών του μαθήματος για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μας ανέφερε μάλιστα και τα ονόματα των μελών αυτής της ομάδας εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων δεν συμφώνησε με τις θέσεις του Συμβούλου Θεολόγου και διατύπωσε με επιχειρήματα τις ενστάσεις του. Όσον αφορά την ομάδα εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων την χαρακτήρισε μονοπλευρή και ζήτησε την αναμόρφωσή της και την συμμετοχή σε αυτήν, ακούστε, όχι αποκλειστικά και μόνο μελών που εκφράζουν τις απόψεις του συνδέσμου καιρός. Έκαναν ένα σύνδεσμο και παίρνουν μόνον από αυτόν, μόνον από αυτόν, αλλά και άλλων που εκφράζουν και τη δική μας την άποψη. Και τελικώς υπάρχει κάτω ένα έγγραφο που στέλνει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων στην Υπουργό Παιδείας και λέει ότι, κύριε Υπουργός, κάνετε μία ομάδα εργασίας και παίρνετε μόνο από τους δικούς σας τους θεολόγους, από το σύνδεσμο καιρός. Γιατί δεν παίρνετε και από τις επίσημες ενώσεις των θεολόγων συμβούλους, επαναλαμβάνετε αυτό που είχε γίνει και στις δικές μας τις ημέρες και τώρα τα αποτρέψαμε εμείς. Τώρα όμως δεν αποτρέπονται. Και γιατί δεν αποτρέπονται? Διότι δεν αντιδράει η Εκκλησία. Τότε, όταν εμείς στο Υπουργείο Παιδείας κάναμε μία σύσκεψη σε ομάδα εργασίας για τα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών, είχαμε απαιτήσει και ήταν παρόντες εκ μέρους της Εκκλησίας τρεις επίσκοποι. Ήταν ο επίσκοπος Δημητριάδος τότε, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος, ήταν ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, ο Άνθιμος, και ήταν και ο Μητροπολίτης Φιλίππων Προκόπαιος. Ήμασταν εκπρόσωποι των Ενώσεων Θεολόγων, εγώ ήμουν πρόεδρος της ΕΘΕΔΕ, και συζητήσαμε στο Υπουργείο Παιδείας τα αναλυτικά προγράμματα. Τώρα ούτε η Εκκλησία, ούτε κανένας. Και η Εκκλησία διαφορεί. Όπως τότε η Εκκλησία ζήτησε με επισκόπους να εκπροσωπηθεί στο θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών, πρέπει και τώρα να εκπροσωπηθεί. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι όσοι εκ των θεολόγων αναλαμβάνουν να τα υπενθυμίσουν αυτά και να υπεραμυνθούν του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως το κάνει αυτό με πολλή επιτυχία ένας νέος θεολόγος φέρελπης, ο Γιάννης ο Τάτσης, είναι γιος του πρεσβυτέρου του Διονυσίου Τάτσι. Στην ιστοσελίδα του, από τις καλύτερες ιστοσελίδες, έχει την ιστοσελίδα θρησκευτικά, συγκεντρώνει την μήνη και την οργή όλων αυτών των θεολόγων του καιρού, οι οποίοι καταφέρονται εναντίον του. Γιατί παρουσιάζει τις ορθές θέσεις της Ορθοδοξίας. Κάνετε μία ομάδα εργασίας για το μάθημα των θρησκευτικών και μας αφήνετε όλους έξω και παίρνετε μόνο τους θεολόγους του καιρού? Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι οι επίσκοποι, πού είναι οι θεολόγοι? Το επισημαίνω λοιπόν αυτό και για να συγχαρούμε και την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, η οποία αντιδρά, θα πρέπει να αντιδράσει και η Εκκλησία. Θα το πω αυτό με παράπονο εδώ. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά αυτόν τον θεολόγο, τον Σταύρο τον Γιανγκάζογλου, ο Αρχιεπίσκοπος τον έχει σε επιτελική θέση. Τον έχει διευθυντή του επισήμου περιοδικού της Εκκλησίας Θεολογία.
το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας Θεολογία, το οποίο είχαν καθηγητέ μεγάλου κύρους, το έχει τώρα ένας από αυτούς τους θεολόγους, τους εξυγχρονιστάς, ο οποίος ζητάει το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει θρησκεολογικό. Πώς το ανέχεται αυτό ο Αρχιεπίσκοπος? Πώς το ανέχεται αυτό η Ιερά Σύνοδος? Πώς τα ανέχονται όλα αυτά? Τι να πούν λοιπόν, με τι να αγωνιστεί ο Γιάννης ο Τάτσης, όταν απέναντί του δεν έχει τον Γιανγκάζογλου, όταν απέναντί του έχει τον Αρχιεπίσκοπο? Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε πρώτα να πηγιά εσύ, νεαρέ μου, που έχεις αυτές τις απόψεις, άντε στην άκρη. Με ποιους την αγωνιστείς? Λοιπόν, τελειώνουμε και με το θέμα αυτό. Έχω να σας πω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον ακόμη. Έχουμε λίγη ώρα. Ο νεαρός διάκος, ο οποίος λειτουργήσε πριν από δύο Κυριακές νομίζω μαζί μας εδώ, ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος, ανίχνευσε, αλίευσε από τις ομιλίες του πατρός, του αιμνίστου πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, τον ξέρετε όλοι σας, το Στόμιο, αλίευσε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βρήκε λοιπόν σε μια ομιλία ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος ότι ακόμη το 1982, σε μια ομιλία του ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος που έκανε στην Ιερά Μονή του Στομίου, είχε προφητεύσει προορατικώς την εμφάνιση αυτής της θεολογίας της μεταπατερικής του Δημητριάδος. Έχει ένα μικρό πρόλογο ο ίδιος ο πατήρ Άγγελος, σας τον διαβάζω, και μετά τι είχε πει ο πατήρ Αθανάσιος. Λέει ο πατήρ Άγγελος: τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή το θέμα της κάρτας του πολίτη, μελετήσαμε το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Αγίου Άντου Θεολόγου και επικεντρωθήκαμε ιδίως στον στίχο 17, όπου ο Θεόπνευστος συγγραφεύς αναφέρει περί του χαράγματος, του ονόματος του θηρίου και του αριθμού του ονόματός του. Για την μελέτη μας αυτή χρησιμοποιήσαμε τις ομιλίες στην Αποκάλυψη του καλύστου ερμηνευτού θεολόγου του 20ου αιώνα, του μακαριστού Αρχιμανδρίτου και ηγουμένου πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, οι οποίες κυκλοφορούν και σε ψηφιακή μορφή CD και υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες, άριστη δουλειά για την οποία πάσχησαν πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντος. Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα που λέει ο μακαριστός γέροντας, υπάρχει και μία αναφορά του στα όσα συμβαίνουν στις έσχατες και αποκαλυπτικές ημέρες μας, ιδίως με τις βλάσφημες και αιρετικές θέσεις της Θεολογικής Ακαδημίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος περί μεταπατερικής, νεοπατερικής και συναφιακής θεολογίας, και η οποία αναφορά αποτελεί νομίζουμε απάντηση στις καινοφανείς και φλήναφες θέσεις της Ακαδημίας. Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 1982 στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Κομνηνίου Στομίου με τίτλο «Σκιαγράφησης του προσώπου και των ημερών του Αντιχρίστου και τέλος του 13ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως». Στο σημείο αυτό, αν μας επιτρέπετε, μπορούμε κατά την ταπεινή μας γνώμη να κάνουμε λόγο για το προφητικό, προορατικό χάρισμα που διέκρινε τον μακαριστό γέροντα, εφόσον πριν από 28 χρόνια, το 1982, προείδε τι θα γινόταν στις ημέρες μας. Παραθέτουμε παρακάτω το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ομιλία του γέροντος, το οποίο έχει ως εξής. Μικρό είναι. Ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί, την έναρξη της νέας εποχής εις την γη, η οποία θα διαδεχθεί την χριστιανική εποχή, δημιουργώντας μια τρίτη διαθήκη. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την Καινή Διαθήκη και θα δημιουργήσει μια τρίτη διαθήκη. Από το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης είναι, αυτό το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης είναι παλαιό και το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όμως μη σας κάνει εντύπωση αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ήδη ζούμε. Ακούστε περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι αυτή η τρίτη διαθήκη? Είναι η καλλιεργούμενη κατά κόρον στις ημέρες μας αντίληψη περί απαρχαιώσεως του χριστιανισμού, που υποστηρίζουν κοσμικοί κύκλοι, κοσμικοί άνθρωποι και οικουμενιστικοί κύκλοι. Όταν σας λέγουν ότι ο χριστιανισμός πάλιωσε, εχρεοκόπησε, ότι πλέον δεν έχει σε τίποτα να μας προσφέρει και να μας μιλήσει, ότι ο χριστιανισμός δεν έχει πλέον ισχύ, είναι απαρχαιωμένος,
μια καινούργια κατάσταση πρέπει να δημιουργήσουμε. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η τρίτη διαθήκη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση. Εξάλλου τι είναι αυτό που λέει ο Δανίλο προφήτης και υπονοήσει αλλοιώσε χρόνης και νόμων. Αλλοιώσε νόμων, να αλλοιώσει τον νόμο. Είναι η τρίτη διαθήκη. Ακούστε τώρα, οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Επιλέξει, οι πατέρες και οι άγιοι θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Σας είπα με μελαγχολικό τρόπο, μήπως ο Αντίχριστος κάθεται και σε χριστιανικούς λαούς. Το αναφέρω, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος το είπε αυτό. Αλλά με ποια έννοια? Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει τότε ο Αντίχριστος, αφού λέγει ο Άγιος Κύριος κλπ. Αλλά όταν υπάρχουν, λέει, οικουμενιστές κληρικοί ή μασόνοι ή μασονίζοντες ή αιρετικοί ορθόδοξοι που είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται, είτε είναι πατριάρχε είτε είναι επίσκοποι ναυτοί, και λένε ότι οι νηστείες να καταργηθούν, το πιδάλιο δεν έχει καμιά σημασία, η εγκράτεια θεωρείται παροχημένο πράγμα, αυτό είναι μια νέα εποχή, είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η θέση του πατρός Γεωργίου, του πατρός Αθανασίου του Μητυναίου. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα πληροφοριακά. Τι ώρα είναι? Τελειώνω σε λίγο. Τελειώνω σε λίγο. Υπάρχει ένα λυπηρό, μια λυπηρή πληροφορία, την οποία παρουσιάζει πάλι στην ιστοσελίδα του ο κύριος Ιωάννης Τάτσης, στην ιστοσελίδα θρησκευτικά, όπου μας παρουσιάζει με φωτογραφίες, τι μας παρουσιάζει? Ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης στο πλευρό των διοκτών του Επισκόπου Αρτεμίου. Ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων. Ήταν προηγουμένως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, μετά έγινε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων και τώρα είναι εκεί σαν γέροντας. Υπάρχει νέος ηγούμενος. Πώς είπατε? Σε κελί είναι. Αλλά είναι πολύ γνωστή η προσωπικότητα του Αγίου Όρους. Εδώ λοιπόν, ενώ έχουμε τον διωγμό εναντίον του Επισκόπου Αρτεμίου και προσπαθούμε όλοι μας να τον στηρίξουμε, τον Επίσκοπο Αρτέμιο, ένας φανερός διωγμός εναντίον ενός Ορθοδόξου Επισκόπου εκ μέρους των οικουμενιστικών κύκλων και εκ μέρους των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, οι οποίοι θέλουν να δώσουν το κοσυφοπαίδιο στους Αλβανούς. Και αντιδρά ο Αρτέμιος και για λόγους εκκλησιαστικούς εναντίον του οικουμενισμού και για λόγους πατριωτικούς. Και ενώ προσπαθούμε να τον στηρίξουμε, πηγαίνουν κληρικοί εδώ και τον στηρίζουν. Πήγε ο πατήρ Αναστάσιος ο Κοτσόπουλος και τον βρήκε εκεί που είναι εξόριστο σε ένα μοναστήρι για να τον στηρίξει. Τον συναντούμε εμείς πολλές φορές εδώ που έρχεται και τον στηρίζουμε και συζητούμε μαζί του. Και τι θα περίμενε κανένας από ένα ηγούμενο του Αγίου Όρους? Λοιπόν, ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης, το λέω με πολύ λύπη, αλλά εφόσον παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, εδώ πήγε στο Βελιγράδι και εκεί στο Βελιγράδι έλαβε μέρος σε τελετές, σε συνάξεις, μαζί με αυτούς οι οποίοι διώκουν τον Αρτέμιο. Και υπάρχουν εδώ φωτογραφίες του, όχι μόνο σε συνάξεις όπου υπήρχαν μουφτίδες και ραβίνοι κτλ., αλλά υπάρχουν φωτογραφίες του πατρός Βασιλείου του Γοντικάκη, λειτουργούντος του Πατριάρχου Ειρηναίου, λειτουργεί ο Πατριάρχης που διώκει τον Αρτέμιο. Τώρα βρήκες να πας, Άγιε Καθηγούμενε, τώρα βρήκες να πας και να το χρησιμοποιήσουν αυτοί επικοινωνιακά εναντίον του Αρτεμίου. Και λειτουργεί μαζί με τον Πατριάρχη και φωτογραφίζεται μαζί με τον γνωστό καθηγητή και επίσκοπο Γεύτιτς. Αγκαλιάζονται εδώ και φιλούνται. Εδώ, μαζί με τον Γεύτιτς εδώ, αγκαλιάζονται και φιλούνται. Και εδώ μαζί με τον άλλον επίσης διώκτη του Αρτεμίου, τον Ειρηναίο, τον Μπούλοβιτς. Πήγε λοιπόν αυτήν την περίοδο που έπρεπε να πάρουν αποστάσεις και να πούν τι είναι αυτά που κάνετε εναντίον του Αρτεμίου, και ουσιαστικώς ορθώς επισημαίνει η ιστοσελίδα ότι ενώ διώκεται ο Αρτέμιος, ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους, την προηγουμένη φορά απέφυγα να σας πω ότι έχουμε κι άλλο τέτοιο παράδειγμα αγιορείτου ηγουμένου, το οποίο είναι πικρό. Είχαμε πει εδώ ότι το Άγιον Όρος θα πρέπει
να ξαναπαίξει το ρόλο της κυβωτού της Ορθοδοξίας και της σωτηρίας της Ορθοδοξίας και να απαγορεύσει στους οικουμενιστάς να πηγαίνουν στο Άγιο Όρος και όχι να απαγορεύουν στον Αρτέμιον επί εδώ και 10 χρόνια να πηγαίνει 15 χρόνια στο Άγιο Όρος. Και είχα εδώ ένα κείμενο το οποίο δεν ήθελα να σας το παρουσιάσω, γιατί δεν ήθελα να φύγετε το Άγιο Όρος, αλλά τα κακώς υπάρχοντα πρέπει να δημοσιεύονται. Ένας άλλος ηγούμενος του Αγίου Όρους, ο ηγούμενος Ελισαίος της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας, και παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο, στέλνει συγχαρητήριο γράμμα σε ένα ουνητικό μοναστήρι στο Μπόζε της Ιταλίας και του συγχαίρει για τη δράση τους, για τα συνέδριά τους σε ένα παπικό ουνητικό μοναστήρι, ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους. Και τελειώνω με μία είδηση την οποία δεν σας είπα στο προηγούμενο. Υπάρχει στο προηγούμενο τεύχος του Ορθοδόξου τύπου πολύ ρεπορτάζ ότι δυστυχώς υπάρχει ένας αφανής διωγμός εναντίον των ησυχαστηρίων. Ανάμεσα στις μεθοδεύσεις αυτών των κύκλων των εξυγχρονιστικών που υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία είναι και τα ησυχαστήρια. Τα ησυχαστήρια τα οποία γνώρισαν μια πολύ μεγάλη άνθηση και άνθησε ο μοναχισμός, και τα ησυχαστήρια που τα υπεστήριξαν πολύ μεγάλοι γέροντες, ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Επιφάνης, ο Θεοδωρόπουλος, ο γέροντας Πορφύριος, και επειδή είδαν πως τα ησυχαστήρια ανθούν και τα ησυχαστήρια είναι αιστείες Ορθοδοξίας, τώρα ενώ υπάρχουν κανονισμοί λειτουργίας των ησυχαστηρίων εγκεκριμένοι από την Ιερά Σύνοδο, κάνουν έναν γενικό κανονισμό για όλα τα ησυχαστήρια για να μπορούν οι επίσκοποι να επεμβαίνουν στα ησυχαστήρια και να φημώνουν τους μοναχούς και να μην έχουν χάνουν την αυτονομία τους κατά κάποιο τρόπο τα ησυχαστήρια. Μία ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι στην Αγία Σοφία ανακάλυψαν ένα πολύ σπουδαίο βαπτιστήριο του 6ου αιώνα, σε ένα καταπληκτικό βαπτιστήριο, πολύ ωραίο μαρμάρινο. Και πρώτη φορά μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης είχε ταφεί αυτό, το είχαν θάψει οι Τουρκικοί, για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε ένα χριστιανικό βαπτιστήριο του 6ου αιώνα, της εποχής περίπου δηλαδή που έγινε η Αγία Σοφία, του Ιουστινιανού. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Τούρκοι, οι γείτονές μας, το εκμεταλλεύονται τώρα αυτό για τουριστικούς λόγους, και ακούστε πώς το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, και εμείς εδώ, ακούστε. Λέει κάποιος Τούρκος επίσημος, η Αγία Σοφία ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια να έχει 2 εκατομμύρια επισκέπτες και το 2010 φτάσαμε στα 3 εκατομμύρια. Υπάρχει μια ραγδαία αύξηση με την Αγία Σοφία ουσιαστικώς. Έχω τις επιφυλάξεις μου από αυτή τη μαζική προέλευση, διότι ο χώρος της Αγίας Σοφίας είναι στενός. Αυτός που τα λέει είναι υπεύθυνος του μουσείου της Αγίας Σοφίας. Δεν είναι σχεδιασμένο ως μουσείο, είναι ένα μνημείο. Πάντως, με την αποκάλυψη τη σημερινή του βαπτιστηρίου, περιμένουμε και άλλη αύξηση των επισκεπτών. Τα 3 εκατομμύρια θα γίνουν περισσότερα. Αυτά οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται δικούς μας θησαυρούς και πλουτίζουν. Αυτά λοιπόν και κατά θέματα επικαιρότητος σήμερα. Αν θέλει κανείς κάτι να ερωτήσει, κλείνω με την κάμερα Φώτη.